Τερματίας κάτοικος νέος ευρωβουλευτής. Καταρχάς, πρωτού μιλήσω για τη Λίμνη, μία πρόταση έχω να κάνω και στη Δημοτική Συμβουλή σχετικά με το πρόβλημα του κυκλοφορικού στο Λουτράκι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα πούλμαν, τα τουριστικά πούλμαν. Πάρα πολύ μεγάλο. Έρχονται, ξεφορτώνουν οι τουρίστες τις βαλίτσες τους, ξαναφορτώνουν, φεύγουν για εκδρομές. Τώρα που πέρα έξω από το Las Vegas συγκεκριμένα που είναι κίτρινη γραμμή, δεν φαίνεται καθόλου σβησμένη εντελώς. Μία πρόταση που έχω να κάνω είναι να μπουν κουβούκλια, στάσεις που δεν παρκάρει και κανένας. Ο Έλληνας συνήθως και μπορεί να παρκάρει και η κίτρινη γραμμή να είναι να παρκάρει, αλλά όπου μπαίνουν κουβούκλια και αν δεν έχει χρήμα το Δήμος, ίσως να βρεθούν κάποιοι επιχειρηματίες να τα φτιάξουν και να διαφημιστούν. Στάσεις λεωφορείου. Στάσεις λεωφορείου με τα παγκάκια. Δηλαδή έξω από τον Las Vegas εξυπηρετεί και την τοπική συγκοινωνία. Μισό λεπτό. Λες για τα σημεία που έχουμε ορίσει για τα πούλμαν. Σε κάποια από αυτά, δηλαδή π.χ. στο Las Vegas απ' έξω που εξυπηρετεί και το κτέλ. Ναι. Κάθε το κόσμο περιμένει το κτέλ με στην βροχή εκεί πέρα και μπορούσε ένα παράδειγμα να πει ένα κουβούκλιο. Και εξυπηρετεί και το τουριστικό λεωφορείο. Θα πάω να βάλει σε ένα μαγαζί μπροστά. Είναι στάση λεωφορείου. Παντού υπάρχει σε όλες τις μεγάλες πόλεις και στην Αθήνα παντού υπάρχουν στάσεις λεωφορείου. Απλά να ξέρετε, απλώς το λέω επειδή το είπε ο κ. Μαντάς, στο πρόγραμμα Τρίτσης, σε ένα από τα προγράμματα τα οποία βέβαια δεν έχουν εγκριθεί τώρα με την καινούργια κυβέρνηση, είναι αυτά που βάλαμε στη στάση λεωφορείων μέσα στο Λουτράκι, ώστε αυτόματα όταν πάει πιο ταχύ αυτοκίνητο, παίρνουν κάτι ειδικά φωτάκια από κάτω. Όταν θα μπει αμέσως το αυτοκίνητο, θα έχει ειδοποιηθεί για να πάει να γραφτεί αμέσως το γιο ταχύ αυτοκίνητο. Είναι στο μια καλύτερη σύμβαση εκτός από τις κίτρινες γραμμές που μας έχουν εσβεστεί. Εντάξει, δεν σέβονται τίποτα. Έχει μιλάκι, δεν έχει μιλάκι. Τέλος πάντων, κίτρινες γραμμές. Ίσως ο κύριος Δήμαρχος να ήταν σωστός να μην μπορεί να επέμβουμε στη Λίμνη γιατί ανήκει στο ΕΠΕΔ. Αλλά θα θέλω να σας πει και ο κύριος Μακρύδης την νομοθεσία καλύτερα, γιατί εγώ μίλησα λίγο πολιτικά. Ο κύριος Μακρύδης γνωρίζει κάπως καλύτερα τα πράγματα και σε τεχνικά θέματα να σας πει βάση της νομοθεσίας. Αλλά κύριε Δημοτική Συμβουλή, εγώ θα πρέπει να σας επισημάνω και διορθώστε με τον Βαγγελάτο ότι η Λίμνη Ρίου Βουλιαγμένης είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα αξιοθέατο του Δήμου μας. Χιλιάδες επισκέπτες και εκδρομές. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Εγώ μένω 18 χρόνια εκεί και μένω εκεί και έχω και επιχείρηση. Έτσι, είναι ευκαιρία να σας πω ορισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί πέρα. Φωτισμός. Το περίπου 30 με 40% της Λίμνης δεν είναι καθόλου φωτισμό. Όλη η πλευρά του βουνού είναι σκοτάδι. Και ο υπόλοιπος φωτισμός είναι ανεπαρκής. Το νερό είναι κακής ποιότητας. Και πολλές φορές υπάρχει έλλειψη νερού. Γίνονται διακοπές. Οι δρόμοι, κύριε Μακρύδη, το χειμώνα περίπου 10 φορές, μπορεί και 15, ανεβαίνει το νερό, σκεπάζει το δρόμο και μπαίνει μέσα στα χωράφια. Και όταν έχει κύμα, ανεβάζει και το χαλίκι. Προσωπικά μια μέρα θα είχα σκοτωθεί, γιατί πέρασα το νερό και από κάτω ήταν χαλίκι. Πόσες φορές είχα φέρει τον κύριο Παντελέο και έστενα μπουλντόζα και καθάριζε το δρόμο από το χαλίκι. Εάν επέμβεται προς τις μάτρες που λέτε, από εκεί περνάει η ΔΕΗ, περνάει ο ΤΕ, περνάει η ίδρυψη, περνάει οι γραμμές ίντερνετ που πέρασαν τελευταίως. Θα πλέξετε με ιδιοκτησίες. Και παρόλα αυτά το νερό θα περνάει και θα ξαναμπαίνει πάλι μέσα. Μήπως πρέπει να γίνει επέμβαση προς την πλευρά του νερού, δηλαδή κάποια επιχωμάτωση. Δεν ξέρω το δικό σας θέμα τεχνικό. Ευχαριστώ. Κλείσατε σε 50 μέτρα, ελάτε να τις μετρήσετε, 43 λαμπούδες. Είχαμε σπάσει τα αυτοκίνητά μας, είχαμε επικοινωνήσει μαζί. Έκανα κουμπούλιο και από τη μία και από την άλλη σε 50 μέτρα, 43 λαμπούδες. Κλείσατε προηγουμένου.
γίνονται πολλά ατυχήματα. Κάθε Σαββατοκύριακο, ειδικά το καλοκαίρι, έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα. Συγκοινωνία δεν υπάρχει. Λεωφορείο δεν έρχεται κανένα στη λίμνη. Κύριε Μιστακίδου, έφυγε. Εντάξει, αστυνομία δεν υπάρχει. Mm. Ειδικά το χειμώνα οι κλέφτες κάνουν πάρτι. Και στον αρχαιολογικό χώρο που πάνε επισκέπτες να επισκεφτούν το χώρο και κλέβουν το αυτοκίνητο πάνω. Αποχέτευση. Κύριε Δήμαρχε, αν θυμάστε, είχε γίνει κάποια δεσφήμιση σχετικά με το θέμα της αποχέτευσης και είχατε πει θα πάρετε κάποια νομικά μέτρα εντός αυτών, δεν ξέρω τι έγινε. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, για το κυκλοφοριακό δεν έχουμε θέμα. Επειδή ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος κάποια προβλήματα, έτσι, και ο φωτισμός αφορά το κυκλοφοριακό. Τελευταίως, μας πήρατε τους κάλπους. Όλοι σε ένας εκκλεισμός, επειδή ο δρόμος ήταν επικίνδυνος. Όλοι έχουν σχέση. Το Μακρολόι, μια τουριστική μονάδα, ένα κατάστημα και καμιά δεκαπενταριά σπίτια δεν έχουμε πρόσβαση σε κάλπους. Και εδώ υπάρχει το, μπορώ να πω το εξής παράδοξο, μια δημόσια αρχή να παραδέχεται ότι ένας δρόμος είναι επικίνδυνος, αλλά τι να πω εγώ στον Παπαντονίο που θα έρθει να διάσει, ή στο Ρήπη που θα φέρει τους κάδους, ή στην Υδροφόρας που θα ανέβει στο Μακρολόι, ο Παπαϊωάννου που φέρνει τα οικοδομικά υλικά, οι προμηθευτές, το πυροσβεστικό που θα περάσει, το ασθενοφόρο που θα περάσει, τα γιοταχή. Δηλαδή ο Δήμος προστάτευσε την περιουσία του ανθρώπου του και έλεγε να σκοτωθούμε. Απαγορεύεται. Πάτε μια κόκκινη γραμμή, δεν περνάει κανένας. Καθαριότητα, κύριε Μουζάκη. Εμείς καθαρίζουμε τη λίμνη. Δεν ξέρω, ναι, δεν έχετε, εγώ δεν έχω την προσωπικό απάνω. Σήμερα ήταν, την περασμένη εβδομάδα ήταν. Ο σύλλογος καθαρίζουμε περιμετρικά τη λίμνη. Στέλνουμε. Κύριε Μαντάρη, επί του θέματος. Στέλνουμε. Θα μου δώσετε το λόγο μετά, κύριε. Ναι, απλώς τέλειωσα, ανέφερα τα προβλήματα τη λίμνη. Τα περισσότερα ήταν θέμα δρόμου και το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργεί το δρόμο που δεν έχουμε πρόσβαση. Και απλώς τελειώνοντας, θέλω να σας ενημερώσω ότι την Κυριακή θα έρθουν στη λίμνη 25 άτομα αρχαιολόγοι από την Αυστραλία, το ΣΥΝΔΙ, έρχονται για δεύτερη φορά. Θα κάνουν ένα σκαφέ στη λίμνη Ρέου Βουλιαγμένης, την προηγούμενη φορά δεν τους τιμήσαμε. Εγώ προσωπικά τους έκανα μια ελληνική βραδιά και ήρθε αρχαιολογία και από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αρχαιολογία των Αρχαιακών εδώ. Καλό είναι τώρα το τμήμα πολιτισμού του Δήμου να τους τιμήσει. Θα κάτσουν περίπου ένα μήνα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ποιο το ξέρει. Θα ήταν και κάθε χρόνο. Σας ενημερώνω τώρα. Την προηγούμενη φορά το είχαν γράψει και τα μπλοκ. Όχι, δεν είναι μπλοκ. Από ενημέρωση, όταν θα υπάρχει, έρχεται στο Δήμο να κάνει κάποια στιγμή. Σας ενημερώνω τώρα, κύριε Σακελαρίου, αυτό το πράγμα. Θα έρθουν ένα μήνα. Αυτοί έχουν κάνει μια δουλειά από το Πανεπιστήμιο. Θα ήθελα να έχουν όλο τον χρόνο φοιτητές. Τι θα τους κάνουν, δεν θα τους κάνουν, τιμάμε κάθε χρόνο, επειδή δουλεύουν. Έρχονται από την Αυστραλία από μια άλλη ήπειρο στο χώρο μας, αφιλοκερδός έρχεται το Υπουργείο Πολιτισμού, έρχεται η αρχαιολογία. Να μην το στιμήσουμε. Δεν πληρώνει κανένας. Καλά, εγώ θα σου κάνω λίγη βραδιά και θα το στιμήσω. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χιστριώτη.